Δεν γίνεται έτσι, δεν είναι. Οπωσδήποτε ντέρμπι χωρίς καζάκο δεν γίνεται, γιατί υπάρχει το έθιμο που κάνουμε. Έτσι. Αλλά το έθιμο κάθε... να το πούμε, κύριε Καζάκο, για κάποιους καινούριους, έτσι, ελάχιστος, ναι, αλλά καινούριους. Έχει ξεκινήσει πριν από 20 σχεδόν χρόνια. Ξεκίνησε με μία κουβαδιά, γιατί δεν είχαμε σαμπάνια εκείνη την ημέρα. Ένα μπουγέλωμα δηλαδή. Ναι, ένα αυθόρμητο πράγμα και ήταν έμεινε εκείνη τη στιγμή. Και καθιερώθηκε και επί 20 χρόνια σχεδόν γίνεται και αντικαταστάθηκε, δηλαδή βάλαμε και τη σαμπάνια που... Το κάναμε πιο sick. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Το πώς αισθάνομαι τώρα όταν έρχομαι εδώ, αισθάνομαι ότι έρχομαι στην εξορία. Κάποιοι άνθρωποι εδώ, διαχρονικά, καρεκλοκένταυρους να τους πω εγώ, και που δεν αγαπάνε τις υποδρομίες. Δεν θέλω να το κάνουμε έτσι σήμερα, κύριε Καζάκο. Δεν θέλετε, δεν είναι... αλλά πρέπει κάποια στιγμή να μάθουν ο κόσμος από στιγμή, κάποιον ο οποίος, κάποια στιγμή, όχι σήμερα, ο οποίος σήμερα έρχεται μία φορά το χρόνο στον υπόδρομο. Να έρθετε δηλαδή, αύριο να πούμε όσα θέλετε. Ωραία. Σήμερα είναι διαφορετική μέρα, νομίζω. Δεν είναι να έρθω. Αλλά είναι κρίμα να παλεύουν οι επαγγελματίες εδώ του χώρου να είναι σε απόγνωση να μην βγαίνουν να τους ενημερώνουν τι θα γίνει, τι μελιγενέστε. Μα δεν ξέρουν κι αυτοί. Πρέπει... Από το ταϊπέδο, όταν σου λέει το ταϊπέδο ότι περίμενε και. Όλοι παλεύουν. Παλεύουν όλοι. Κάποια στιγμή βλέπω. Το μέτρο του δυνατού, έτσι. Κάποια στιγμή βλέπω παλιές υποδρομίες. Παιδιά, αυτή η έγκλη που υπήρχε. Αυτό το η γιορτή, το, δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει πλέον. Το δαφνό στεφάνωμα, το μπουγέλωμα, ο κόσμος που αγκάλιαζε το άλογο, που φύλαγε τον αναβάτη. Δηλαδή είναι πράγματα από τα οποία... Που λείπουν, σαφώς. Που λείπουν. Που λείπουν και λείπουν από όλους. Από όλους. Δεν το αρνείται, Μάρκο... δεν το αρνείται κανείς, λείπουν από όλους. Και πρέπει κάποια στιγμή, όπως είπα και πέρυσι, κάποια στιγμή πρέπει να έρθουμε στα ίσα μας. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε έναν υπόδρομο, υποτίθεται, ευρωπαϊκό, με όποια άλλα ατόματα μπορεί να έχει. Κύριε Καζάκο, δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα στα ίσια. Κάποια στιγμή τίποτα να τα φέρουμε εμείς, ρε παιδιά. Να τα φέρουμε εμείς. Μεταξύ μας οι επαγγελματίες. Εμείς κάναμε και μια συνάντηση παλεμάχων, όπου οι παλέμαχοι δήλωσαν, ήταν γύρω στα 60 άτομα, παλέμαχοι Μαρίνος, Κεράτσας, Γιαρίκης, ο σχορεμένος ο Γιάννης ο Πολίτης. Όλοι δηλώσαμε παρόντες και αρρωγή οποιασδήποτε προσπάθειας θέλουν να κάνουν οι νέοι. Είναι ευχής έργων για όλους, αλλά δεν υπάρχει κάτι το σταθερό, κάτι το φως στο τούνελ, αν θέλετε. Αυτή τη στιγμή το οποίο προέρχεται από το ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι εδώ και χρόνια. Είναι τώρα τελευταία. Ένα χρόνο. Κύριε Καζάκο, διαχρονικά όμως κάποιοι διαλύσανε τις υποδρομίες. Σας περιμένουμε αύριο. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα αύριο και να τα δούμε. Και να έχουμε και χρόνο. Εδώ είμαστε. Να πούμε πάρα πολλά για να βοηθήσουμε τα παιδιά εδώ που αγωνίζονται. Και εσάς που να βγάλετε μια καλή εικόνα προς τα έξω. Δηλαδή πιστεύω ότι λυπεί και εσάς που βγαίνει μια εικόνα άσχημη για το υποδρομιακό κοινό. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε. Συγγνώμη για τα γυαλιά. Έχω μάθει να κοιτάω τους ανθρώπους. Σας ξέρουμε τόσα χρόνια. Στα μάτια. Σας ξέρουμε τόσα χρόνια, κύριε Καζάκο. Είναι σήμερα είναι πολύ ήλιος. Γι' αυτό αύριο λίγο πιο αργότερα, μετά την Πέμπτη μέχρι. Σας ξέρουμε, λοιπόν, κύριε Καζάκο, είτε τα φοράτε είτε όχι, ξέρουμε ποιος είστε, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Να είστε καλά, λοιπόν, παιδιά, και ό,τι μπορείτε κάντε εσείς, γιατί μη περιμένετε από αυτούς που διοικούν τον υπόδρομο. Αυτοί δεν θα λοιπόν μπορούν να κάνουν τίποτα. Λοιπόν, είναι άχρηστοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, γεια σας. Δεν μου αρέσουν αυτά Κώστα και τέτοιες μέρες, έτσι. Λοιπόν, θες να πεις κάτι. Και κυρίως τα λέμε στο τέλος, ξέρεις, το λες και φεύγεις. Λοιπόν, 68ο ελληνικό ντέρμπι. Πάμε να δούμε. Το ντέρμπι, γιατί, ναι, αυτό είναι που έχουμε μπροστά μας.